Άρνος, online μελέτη για όλα τα παιδάκια και συνεχίζουμε, παιδιά, τη συζήτησή μας με το πρώτο πρόβλημα πάνω στο τετράδιο εργασιών με το χρόνο. Ο Γιάννης αυτό τον καιρό ακούει, λέει συνεχώς, τις τέσσερις εποχές του Αντώνιο Βιβάλτη. Σήμερα άρχισε να ακούει το CD από την αρχή του, στις 8 μετά μεσημβρίας, λέει, στις 8 το βράδυ. Τώρα είναι 10 και 4 μετά μεσημβρίας. Το κονσέρτο ποιας εποχής ακούει τώρα ο Γιάννης? Και εδώ μας έχει δώσει, παιδιά, τις τέσσερις εποχές που είναι στο CD. Η άνοιξη έχει χρονική διάρκεια 10 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα. Το καλοκαίρι έχει χρονική διάρκεια 10 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα. Το φθινόπωρο έχει χρονική διάρκεια 10 λεπτά και 29 δευτερόλεπτα. Και ο χειμώνας έχει χρονική διάρκεια 8 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα. Είναι, παιδιά, τα κομμάτια του CD, έτσι. Έτσι λοιπόν, για να το σκεφτούμε, παιδιά. Εάν ξεκίνησε στις 8 η ώρα το βραδάκι να ακούει το CD από την αρχή, τότε ξεκίνησε με την άνοιξη. Ωραία, με την άνοιξη. Μας έχει δώσει, παιδιά, υποθέτουμε ότι αυτά τα κομματάκια είναι με τη σειρά που είναι και στο CD, έτσι. Η άνοιξη διαρκεί 10 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα. Άρα, αν ξεκίνησε, έτσι, εδώ είναι η αρχή. Αν ξεκίνησε το CD να το ακούει στις 8 το βραδάκι, άρα την άνοιξη, παιδιά, την ξεκίνησε στις 8 και τι ώρα τέλειωσε? Μετά από 10 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα είχαμε τι ώρα? 8 και 10 και 10 λεπτά, έτσι, και 11 δευτερόλεπτα. 8 και 10 και 11 δευτερόλεπτα μετά μεσημβρίας. Δηλαδή, παιδιά, η άνοιξη ξεκίνησε στις 8 και τέλειωσε στις 8 και 10 πρώτα λεπτά και 11 δευτερόλεπτα. Μετά ξεκίνησε να παίζει το άλλο κομμάτι του CD που ήταν το καλοκαίρι. Τι ώρα ξεκίνησε? Ξεκίνησε μόλις τέλειωσε και η άνοιξη. Δηλαδή, η άνοιξη τελείωσε στις 8 και 10 και 11 δευτερόλεπτα. Το καλοκαίρι ξεκίνησε στις 8 και 10 και 12 δευτερόλεπτα, αν το πάμε έτσι, ότι ξεκίνησε ένα δευτερόλεπτο πιο μετά. Και κράτησε πόσο ήταν η διάρκεια του? Κράτησε 10 λεπτά και πόσα δευτερόλεπτα? 10 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα. Άρα μόλις τελείωσε το καλοκαίρι, τι ώρα είχε πάει? Αφού ξεκίνησε στις 8 και 10 και 12 δευτερόλεπτα, μετά από 10 λεπτάκια τι ώρα ήταν? 8 και 10 και 10 και 20 λεπτά. Και πόσα δευτερόλεπτα? Ήταν 12 και άλλα 4, άρα 16 δευτερόλεπτα, έτσι. Άρα, παιδιά, το καλοκαίρι τι ώρα τελείωσε? Στις 8 και 20 πρώτα λεπτά και 16 δευτερόλεπτα μετά μεσημβρίας. Λοιπόν, για να το γράψουμε. 8 και πόσα? Πόσα είχαμε γράψει, Μανώλη? 8 και 20, έτσι. 8 και 20 πρώτα λεπτά και πόσα? Και 16 δευτερόλεπτα μετά μεσημβρίας. Ωραία. Και μετά ξεκίνησε το φθινόπωρο. Αμέσως μόλις τελείωσε το κομμάτι του CD που λέγεται καλοκαίρι, ξεκίνησε το φθινόπωρο. Τι ώρα ξεκίνησε? Στις 8 και 20 και ξεκίνησε ένα δευτερόλεπτο πιο μετά, αφού του τελείωσε το καλοκαίρι. Δηλαδή, το καλοκαίρι τελείωσε στις 8 και 20 και 16 δευτερόλεπτα. Το φθινόπωρο ξεκίνησε στις 8 και 20 και 17 δευτερόλεπτα. Και πόσο ήταν η διάρκεια του? Η διάρκεια του ήταν 10 λεπτά και 29 δευτερόλεπτα. Επομένως, παιδιά, για να δούμε λιγάκι. Μετά από 10 λεπτά τι ώρα είχαμε? 8 και 20 λεπτά που είχαμε πριν και άλλα 10 που πέρασαν, άρα πήγαμε 8 και 30, 8.30 το βραδάκι. Και πόσα δευτερόλεπτα? 17 που είχαμε και άλλα 29 που πέρασαν, 17 και άλλα 29, άρα 7 και 8, 15, 7 και 9, 16. Γράφουμε 6, κρατάμε ένα κρατούμενο. 1 και 2, 1 και 2 μας κάνει 3 και άλλο ένα 4. Άρα έχουμε τα 46 δευτερόλεπτα. Άρα όταν τελείωσε το φθινόπωρο ήταν 8 και μισή και 46 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, για να το γράψουμε εδώ πέρα. Οπότε ήταν 8
και μισή και 30 και 46 δευτερόλεπτα μετά μεσημβρίας. Και αμέσως μόλις τελείωσε, παιδιά, το φθινόπωρο, έπαιξε το τελευταίο κομμάτι που ήταν ο χειμώνας. Ο χειμώνας, έτσι. Τι ώρα ξεκίνησε να παίζει ο χειμώνας? Αμέσως μόλις τελείωσε το φθινόπωρο. Το φθινόπωρο τελείωσε στις 8:30 και 46 δευτερόλεπτα. Μετά ξεκίνησε ο χειμώνας. Δηλαδή ο χειμώνας, παιδιά, τι ώρα ξεκίνησε? Στις 8:30 και ένα δευτερόλεπτο πιο μετά. Και 47 δευτερόλεπτα μετά μεσημβρίας. Και πόσο κράτησε? Κράτησε 8 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα το κομμάτι. Άρα μετά από 8 λεπτά, τι ώρα είχαμε? Είχαμε 8 και πόσα λεπτά? 30 που είχαμε. Και άλλα 8 λεπτάκια που πέρασαν, άρα 8 και 38 πρώτα λεπτά. Και πόσα ήταν τα δευτερόλεπτα? 47 που είχαμε και άλλα 37 που πέρασαν, άρα για να κάνουμε λίγο εδώ, παιδιά, την πραξούλα, τι έχουμε? 47 και άλλα 37, άρα είναι 7 και 7, 14. Γράφουμε το 4, κρατάμε το 1. 4 και 3, 7 και άλλο 1, 8. Και πόσα, λοιπόν, παιδιά? 84 δευτερόλεπτα. Δηλαδή, παιδιά, τα 84 δευτερόλεπτα πόσα είναι? Δεν είναι 60 δευτερόλεπτα, ε? Να το γράψουμε και έτσι. Τα 84 δευτερόλεπτα πόσα είναι? 60 δευτερόλεπτα και άλλα πόσα μέχρι για να φτάσουμε στο 84 και άλλα 24 δευτερόλεπτα. Εντάξει. Άρα, παιδιά, τα 60 δευτερόλεπτα δεν μας κάνουν ένα λεπτό, ε? Για να δούμε. Τα 60 δευτερόλεπτα δεν μας κάνουν ένα λεπτό. Άρα, παιδιά, ουσιαστικά τα 60 δευτερόλεπτα είναι ουσιαστικά ένα λεπτό. Άρα, ουσιαστικά τα λεπτάκια πόσα είναι? Όχι 38 που ήταν, 38 και άλλο ένα, 39. 39 και πόσα δευτερόλεπτα ακόμα? Και άλλα 24. Και άλλα 24 δευτερόλεπτα. Άρα, παιδιά, αυτή είναι η ώρα που τελείωσε το τελευταίο κομμάτι του CD, ο χειμώνας. Δηλαδή, ο χειμώνας, παιδιά, τι ώρα τελείωσε, να το γράψουμε εδώ πέρα? Τελείωσε στις 8 το βράδυ και 39 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, κάναμε μία ανάλυση. Ουσιαστικά, ο φίλος μας ο Γιάννης τι έκανε? Ξεκίνησε να ακούει το CD. Τι ώρα ξεκίνησε να το ακούει? Στις 8 το βραδάκι. Είδαμε τι ώρα τελείωσε η άνοιξη. Είδαμε τι ώρα τελείωσε το καλοκαίρι. Είδαμε τι ώρα τελείωσε το φθινόπωρο και τι ώρα τελείωσε ο χειμώνας. Δηλαδή, παιδιά, το CD τελείωσε στις 8:39 και 24 δευτερόλεπτα. Ωραία. Λοιπόν, τέλειωσε το CD και ο Γιάννης ξανά βάλε να το ακούσει από την αρχή. Γι' αυτό λέει ότι το ακούει συνεχώς. Ξεκίνησε πάλι να το ακούει από την αρχή. Λοιπόν, άρα στις 8:39 και 24 ξεκίνησε να ακούει πάλι το CD από την αρχή. Και τώρα είναι 10:04. Σε ποιο κομμάτι βρίσκεται? Λέει. Μάλιστα. Ωραία. Μάλιστα. Οπότε, παιδιά, ουσιαστικά για να τα βάλουμε σε μία σειρά, έτσι. Την πρώτη φορά, λοιπόν, που άκουσε ο Γιάννης το CD ήταν 8 το βραδάκι. 8 μετά μεσημβρίας. Και τι ώρα τελείωσε το κομμάτι? Βασικά όλο το CD, όλα τα κομμάτια τελείωσε στις 8:39. Στις 8:39 και 24 δευτερόλεπτα μετά μεσημβρίας τελείωσε την πρώτη φορά. Μετά το ξανάβαλε από την αρχή να το ακούσει. Δεύτερη φορά, έτσι. Το έβαλε τι ώρα? Το έβαλε στις 8:39. Εντάξει, 8:39 και 25, ένα δευτερόλεπτο πιο μετά και 25 δευτερόλεπτα. Και τι ώρα τελείωσε το CD? Ουσιαστικά, παιδιά, παρατηρούμε για να μην ξανακάνουμε πάλι το ίδιο. Για την πρώτη φορά, παιδιά, πόση ώρα του πήρε του Γιάννη για να ακούσει το CD? Από τις 8 μέχρι τις 8:39 και 24 δευτερόλεπτα πέρασαν πόσο? Πέρασαν 39 λεπτάκια και 24 δευτερόλεπτα. Άρα, παιδιά, τόσο είναι η διάρκεια όλου του CD. Η διάρκεια όλου του CD, παιδιά, είναι πόσο? 39 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα. Οπότε, παιδιά, για να μην ξανακάνουμε το ίδιο, μπορούμε εδώ να τελειώνουμε πιο γρήγορα. Αφού, λοιπόν, τη δεύτερη φορά το CD ξεκίνησε στις 8:39 και 25
δευτερόλεπτα. Τι ώρα θα πάει, τι ώρα θα δείξει το ρολόι μετά από 39 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα. Τι ώρα θα δείξει. Λοιπόν, τι ώρα θα δείξει. Εδώ, παιδιά, μπορούμε να κάνουμε και την πραξούλα. Δηλαδή, έχουμε 8 ώρες, 39 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα. Ωραία. Άμα περάσουμε άλλα 39 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα, δηλαδή για να κάνουμε την πράξη, να προσθέσουμε άλλα 39 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα, τι ώρα θα έχει πάει. Λοιπόν, πάμε πρώτα τα δευτερόλεπτα να τα προσθέσουμε. 4 και 5, 9. 2 και 2, 4. Άρα έχουμε 49 δευτερόλεπτα. Πάμε στα λεπτά. 9 και 9 μας κάνει 18. Γράφουμε το 8, κρατάμε ένα κρατούμενο. 3 και άλλα 3, 6. Και άλλο ένα, 7. Άρα 78 λεπτάκια. Και έχουμε και τις 8 ώρες, γιατί κάτω είναι σαν να είναι 0. Άρα 0 και 8, άρα έχουμε 8 ώρες. Άρα έχουμε 8 ώρες, 78 λεπτά και στα 9, πόσα, 49 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, ένα λεπτάκι, παιδιά, να κάνουμε εδώ μια κουβεντούλα. Τα 78 λεπτά πόσα είναι, δεν είναι 60 λεπτάκια και πόσα ακόμα μέχρι το 78 και άλλα 18 λεπτάκια, ε, αυτό δεν είναι. Τα 60 λεπτά όμως, όπως γνωρίζουμε, παιδιά, τα 60 λεπτά δεν είναι μία ώρα, όπως μάθαμε στο σχολικό βιβλίο. Τα 60 λεπτά, λοιπόν, παιδιά, τα 60 λεπτάκια είναι μία ώρα. Άρα οι ώρες δεν είναι 8, είναι πόσες, 8 και άλλη μία ώρα από αυτά τα 60 λεπτά, άρα οι ώρες είναι 8 και μία, 9 ώρες. Άρα, παιδιά, έχουμε τι, 9 ώρες και πόσα λεπτάκια, τα 60 φύγανε γιατί έγιναν ώρα, άρα 9 ώρες και 18 λεπτά. Έχουμε 9 ώρες και 18 λεπτά και 49 δευτερόλεπτα. Άρα τι ώρα έδειξε το ρολόι όταν τέλειωσε ο Γιάννης και τη δεύτερη φορά να ακούει το CD. Έδειξε 9 και 18 και πόσα, 49 δευτερόλεπτα. Σωστό, σωστό. 9 και 18 και 49 δευτερόλεπτα. Μάλιστα. Μετά, παιδιά, ο Γιάννης ξανάβαλε το CD από την αρχή, τρίτη φορά. Τι ώρα το έβαλε, μόλις τελείωσε τη δεύτερη φορά. Η δεύτερη φορά που άκουγε το CD, τι ώρα τελείωσε, 9 και 18 και 49 δευτερόλεπτα. Το έβαλε ένα δευτερόλεπτο πιο μετά. Δηλαδή, το έβαλε πάλι το CD να παίζει στις 9 και 18 και 50. Τι, 50 δευτερόλεπτα να παίζει τρίτη φορά το CD. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Και πάλι, παιδιά, πόση ώρα κράτησε το CD, κράτησε 39 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα. Άρα, αν το CD το έβαλε στις 9 και 18 και 50 δευτερόλεπτα, τι ώρα τελείωσε το CD την τρίτη φορά. Για να κάνουμε πάλι την πράξουλα. Έχουμε 9 και 18, δηλαδή πριν να το γράψουμε αναλυτικά. Έχουμε 9 ώρες και 18 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα. Άμα προσθέσουμε και άλλα πόσα, 39 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα, άμα προσθέσουμε άλλα 39 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα, οι ώρες είναι 0. Άμα κάνουμε, παιδιά, αυτή την πρόσθεση, τι θα δείξει, για να δούμε. Πρώτα προσθέτουμε τα δευτερόλεπτα. 4 και 0, 4. 2 και 5, 7. 74 δευτερόλεπτα. Πάμε τώρα τα λεπτά. 9 και 8, 8 και 9, 17. 7, ένα το κρατούμενο. 1, έτσι. 3 και 1, 4 και 1, 5, άρα 57 λεπτά, έτσι. Ωραία. Και οι ώρες είναι 0 και 9, άρα είναι 9 ώρες. Άρα, παιδιά, έχουμε 9 ώρες και 57 λεπτά και 74 δευτερόλεπτα. Μισό λεπτό όμως. Επειδή τα 74 δευτερόλεπτα είναι πόσα, είναι 60 δευτερόλεπτα και άλλα πόσα μέχρι το 74 και άλλα 14 δευτερόλεπτα. Τα 60 δευτερόλεπτα, παιδιά, όμως έχουμε μάθει ότι τα 60 δευτερόλεπτα είναι ένα λεπτάκι. Άρα τα 60 δευτερόλεπτα είναι ένα λεπτό. Άρα τα λεπτά δεν είναι 57, είναι 57 και άλλο ένα ακόμα από αυτά τα 60 δευτερόλεπτα. Άρα, παιδιά, τα λεπτά είναι 57 και ένα, 58 λεπτά.
και πόσα ακόμη δευτερόλεπτα και άλλα 14. Γιατί παιδιά τα 60 δευτερόλεπτα έφυγαν, έγιναν ένα λεπτό. Άρα έχουμε και άλλα πόσα, 14 δευτερόλεπτα, έτσι. Άρα τι ώρα έδειξε παιδιά το ρολογάκι όταν τέλειωσε και η τρίτη φορά αναπαραγωγής του CD, τι ώρα είχε δείξει το ρολόι? 9 και 58 και 14 δευτερόλεπτα. Άρα είχε δείξει 9 και 58 και πόσα, πόσα και 14. Για να το κάνουμε εδώ με ένα πράσινα και 14 δευτερόλεπτα μετά μεσημβρίας. 9 και 58 και 14. Λοιπόν, για να καθαρίσουμε λίγο τον πίνακα μας, παιδιά. Είδατε, παίξαμε λίγο με τα νούμεράκια. Παίξαμε, ουσιαστικά, παίξαμε τα νούμερα και είδαμε ότι ο Γιάννης, παιδιά, μέχρι στιγμής έχει ακούσει το CD 3 φορές. Πρώτη, δεύτερη, τρίτη. Άρα, όταν το άκουσε και την τρίτη φορά και τέλειωσε το CD και την τρίτη φορά αναπαραγωγής του, το ρολόι είχε δείξει 9 και 58 και 14 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, και μετά το ξανάβαλε από την αρχή, το ξανάβαλε παιδί, γιατί εδώ μας λέει ότι πήγε 10 και 4. Άρα το ξανάβαλε και τέταρτη φορά το CD να το ακούσει, έτσι. Και τέταρτη φορά. Τι ώρα το έβαλε? Το έβαλε μόλις τέλειωσε η τρίτη φορά. Η τρίτη φορά αναπαραγωγής του CD, τι ώρα τελείωσε? Στις 9 και 58 και 14. Μόλις πήγε 9 και 58 και 15 δευτερόλεπτα μετά μεσημβρίας, τότε ξεκίνησε να ακούει το CD για τέταρτη φορά. Λοιπόν, άρα παιδιά, για να το γράψουμε εδώ. Ξεκίνησε λοιπόν να ακούει το CD στις 9 και 58, να το γράψουμε παιδιά εδώ πέρα, στις 9, δηλαδή 9 ώρες και 58 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα. Ωραία, ωραία. Και ξεκίνησε πρώτα να ακούει την άνοιξη. Η άνοιξη δίρκεσε 10 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα. Άρα, ενώ ξεκίνησε να ακούει στις 9 και 58 και 15 δευτερόλεπτα το CD από την αρχή, για να δούμε. Αν περάσουν 10 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα, τι ώρα θα έχει πάει? Έχουμε 9 ώρες και 58 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα. Αν περάσουν, δηλαδή αν προσθέσουμε άλλα 10 λεπτά, ωραία, και 11 δευτερόλεπτα, τι ώρα θα έχει πάει, για να δούμε. Προσθέτουμε τα δευτερόλεπτα, 1 και 5, 6, 1 και 1, 2, 26 δευτερόλεπτα. Προσθέτουμε τα λεπτά, 0 και 8, 8, 5 και 1, 6, 68 λεπτά. Προσθέτουμε και τις ώρες, 9 και 0 από κάτω, 9 ώρες, 9 ώρες. Άρα παιδιά, τι ώρα θα έχει πάει παιδιά, προσοχή, τι ώρα θα έχει πάει. Τα 68 λεπτά είναι 60 λεπτά και άλλα πόσα μέχρι τα 68 και άλλα 8 λεπτά. Μα τα 60 λεπτά παιδιά, όπως μάθαμε στη θεωρία, τα 60 λεπτά είναι μία ώρα. Είναι μία ώρα. Τα 60 λεπτά παιδιά είναι μία ώρα. Άρα οι ώρες δεν είναι 9. Είναι παιδιά 9 και άλλη μία ώρα που μας χάρισαν τα 60 λεπτά. Άρα μιλάμε για 10 ώρες. 10 ώρες και πόσα λεπτά? Όχι 68, γιατί τα 60 λεπτά παιδιά έφυγαν, έγιναν η μία ώρα που προσθέσαμε στις ώρες. Άρα έχουμε πόσα λεπτά? Άλλα 8. Άρα έχουμε άλλα 8 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα. Άρα παιδιά, όταν τελείωσε το κομμάτι άνοιξη, τι ώρα είχε δείξει το ρολόι? Είχε δείξει 10, να το γράψουμε εδώ, 10 και 8 πρώτα λεπτά και 26 δευτερόλεπτα μετά μεσημβρίας. Ωραία. Και μετά παιδιά ξεκίνησε να ακούει το επόμενο κομμάτι που είναι το καλοκαίρι. Για να τα βάλουμε λίγο εδώ παιδιά σε σειρά, να μην τα ξεχάσουμε, έτσι. Άρα όταν τελείωσε η άνοιξη, όταν τελείωσε το κομμάτι με τίτλο άνοιξη, τι ώρα έδειξε το ρολόι? 10 ώρες και 8 πρώτα λεπτά και 26 δευτερόλεπτα. Και μετά προφανώς ο Γιαννάκης ξεκίνησε να ακούει το επόμενο κομμάτι του CD που είναι το καλοκαίρι. Ξεκίνησε να το ακούει τι ώρα? Στις 10 και 8 και βάλε ένα δευτερόλεπτο πιο μετά. Έτσι. Ένα δευτερόλεπτο έτσι πιο μετά. Δηλαδή ξεκίνησε να το ακούει στις 10 και 8 και 27 δευτερόλεπτα. Πόση ώρα ήταν η διάρκεια του κομματιού καλοκαίρι?
10 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα. Άρα, αν προσθέσουμε εδώ πέρα που έχουμε, τι έχουμε εδώ, 10 ώρες και 8 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα. Αν προσθέσουμε άλλα πόσα ακόμα, άλλα 10 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα, τι ώρα θα έχει δείξει το ρολόι μόλις τελειώσει το κομμάτι καλοκαίρι. Λοιπόν, προσθέτουμε τα δευτερόλεπτα. 4 και 7 μας κάνει 11. Γράφουμε το 1, κρατάμε ένα κρατούμενο. 0 και 2, 2. Και άλλο ένα, 3. Άρα 31 δευτερόλεπτα. Πάμε στα λεπτά να τα προσθέσουμε. 0 και 8, 8. 1 και 0, 1. Άρα 18 λεπτά. Και οι ώρες που είναι 0 ώρες και 10, 0 και 0, 0, 0 και 1, 10 ώρες. Ωραία. 10 ώρες. Άρα τι ώρα τελείωσε το κομμάτι του CD με τίτλο «Καλοκαίρι»? Τελείωσε στις 10 και 18 πρώτα λεπτά, 10 και 18 και 31 δευτερόλεπτα μετά μεσημβρίας. Άρα παιδιά, αυτό τι σημαίνει? Ότι ο φίλος μας ο Γιαννάκης, από τις 10 και 8 και 27 δευτερόλεπτα μέχρι τις 10 και 18 λεπτά πρώτα λεπτά και 31 δευτερόλεπτα μετά μεσημβρίας, τι κομμάτι άκουγε? Άκουγε το «Καλοκαίρι». Άρα δώσαμε παιδιά την απάντηση. Άρα τώρα που μας λέει εδώ, τώρα είναι 10 και 4. Το κονσέρτο ποιας εποχής, δηλαδή ποιο κομμάτι ακούει τώρα ο Γιάννης? Παιδιά, 10 και 4 είναι κάπου εδώ ανάμεσα. 10 και 4 είναι κάπου εδώ, εδώ, μεταξύ του 10 και 8 και του 10 και 18. Άρα είναι η χρονική διάρκεια που ο Γιάννης ακούει το «Καλοκαίρι». Άρα ποιο κομμάτι ακούει ο Γιάννης? Ακούει παιδιά το «Καλοκαίρι». Ακούει λοιπόν το κομμάτι του CD με τίτλο «Καλοκαίρι». Μάλιστα. Άρα παιδιά, είδατε ότι ουσιαστικά ο Γιάννης άκουσε το CD 4 φορές για να οδηγηθούμε παιδιά στην απάντηση ότι τελικά το κονσέρτο ποιας εποχής ακούει τώρα ο Γιάννης? Ακούει το κονσέρτο ποιας εποχής? Του «Καλοκαιριού». Απολαυστικό λοιπόν παιδιά το πρώτο πρόβλημα πάνω στο τετράδιο εργασιών, παρέα με τους δασκάλους σας της δικής σας εκπαιδευτικής οικογένειας arnos.gr. Η δική σου δάσκαλη δίπλα σου όπου και αν βρίσκεσαι. Περιμένουμε παιδιά πολύ ευχαρίστως τα μηνύματά σας στη συγκεκριμένη διεύθυνση info@arnos.gr για να αλληλεπιδράσουμε θετικά, να επικοινωνήσουμε και να φτάσουμε μαζί στο φως της γνώσης με τρόπο όμορφο, απλό και κατανοητό. Να είστε πάντα καλά όλα τα παιδάκια, να έχετε υγεία, να πιστεύετε στον εαυτό σας και να χαμογελάτε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια σας εύχομαι.